δεν έχει απλό συμβολικό χαρακτήρα. Έχει ουσιαστικό νόημα καταρχήν να διαμαρτυρηθούμε και να καταγγείλουμε τα καινούργια αποκαλυπτήρια της ταξικής δικαιοσύνης που για μια ακόμη φορά έβγαλε παράνομη και κατακριστική μια απεργία των εργαζομένων. Δεν είναι η πρώτη φορά, δείχνοντας ποιο είναι το πραγματικό της πρόσωπο. Και βεβαίως να δηλώσουμε τη στήριξη του ΚΚΕ στον αγώνα των εργαζομένων του ΟΑΣΚ. Ένας αγώνας πέρα για πέρα δίκαιος, όχι μόνο γιατί οι ίδιοι είναι θύματα και αυτοί μιας αντεργατικής, αντιλαϊκής, αντιλαϊκής πολιτικής από τη στιγμή που οι υπογεγραμμένες συλλογικές συμβάσεις εργασίας πετιούνται κυριολεκτικά στα σκουπίδια και δεν εφαρμόζονται. Τα αιτήματά τους συνεχώς είναι δίκαια, αλλά και γιατί ο αγώνας τους αφορά το δικαίωμα στη φτηνή, στη δωρεάν μετακίνηση και την άνετη και την ασφαλή των χιλιάδων κατοίκων αυτής της πόλης με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Αυτά τα αιτήματα είναι και δικά μας αιτήματα, είναι και αιτήματα του ΚΚΕ, είναι αιτήματα κάθε εργαζόμενου, κάθε λογικά σκεπτόμενου ανθρώπου και βεβαίως εμείς και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή θα τα στηρίξουμε, θέτοντας βεβαίως ως στόχο αυτό που λέμε μια δημόσια, δωρεάν, φθηνή συγκοινωνία στην υπηρεσία των εργαζομένων και του λαού της πόλης πριν απ' όλα.